Να δηλώσω αρχικά ότι χαίρομαι πολύ που συμμετέχω στη σημερινή σημαντική εκδήλωση προς τιμήν της καθηγήτριας κυρίας Νάντιας Ερεμεντάκη και πως είναι και δική μου τιμή να αποτελώ ένα μικρό μέρος αυτής της πρωτοβουλίας. Την καθηγήτρια Νάντια Ερεμεντάκη γνώρισα τον χειμώνα του 2012. Διένυα τότε το πρώτο έτος των προπτυχιακών μου σπουδών στο Πανεπιστημίο Πελοποννήσου, στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών στην Καλαμάτα, σε μια σχολή και μια πόλη που βαθμιαία τις αγάπησα βαθιά. Σήμερα, 7 χρόνια μετά, μπορώ να πω πως σε αυτό συνέδραμε τα μέγιστα η κυρία Ερεμεντάκη. Σαν να την ακούω πάλι τώρα να μιλάει για το σώμα στον χώρο και τον χρόνο και για τη μνήμη των αισθήσεων. Οι διαλέξεις της αυτές συνετέλεσαν στο να αλλάξει η σχέση μου με την πόλη, να την αφουγκράζομαι με νέα αυτιά, να την βλέπω με νέα μάτια, με άλλα λόγια να την βιώνω, όχι σαν τουρίστας, όπως θα έλεγε, μα σαν εθνογράφος. Θυμάμαι ήμουν εδώ στην Αθήνα, καθώς είχε μόλις τελειώσει η χειμερινή εξεταστική και αρχίζοντας το νέο εξάμηνο επέστρεφα στην Καλαμάτα για την πρώτη της διάλεξη. Τα μαθήματά της ήταν κάθε Τετάρτη μεσημέρι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά. Όπως συνήθιζα πριν από το μάθημα με τον εκάστοτε καθηγητή, αναζήτησα το βιογραφικό της στη σελίδα του Πανεπιστημίου. Να πω την αλήθεια, η πρώτη σκέψη που έκανα διαβάζοντάς το ήταν: διδάσκουν ακόμα τέτοιου βεληνεκούς Έλληνες επιστήμονες στη χώρα μας? Υπάρχουν βέβαια και δάσκαλοι με απίστευτα βιογραφικά, που αφότου έρθεις σε επαφή μαζί τους, συνειδητοποιείς πως σαν σπουδαστή τα ερεθίσματα που μπορούν να σου προκαλέσουν είναι μηδαμινά. Η πρώτη κιόλας διάλεξη της κυρίας Ερεμεντάκη σε πείθει πως δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Αυτό το συνειδητοποιούσα σε κάθε της διάλεξη, αλλά και μετέπειτα κατά τις γενικές συνελεύσεις του τμήματος, όπου παρευρισκόμουν ως εκπρόσωπος φοιτητών. Τι πήρα από την ίδια? Πρώτα απ' όλα, ας αντικαταστήσω το ρήμα πήρα με ένα άλλο, που θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει καλύτερα το τι πραγματικά μου συνέβη. Θα μιλήσω λοιπόν για το τι ένιωσα. Τι ένιωσα να αλλάζει στον κόσμο μου μέσα από τις διαλέξεις της. Ήταν η αίσθηση ότι κάποιος μου φύτεψε σπόρους. Αυτό δε το συνειδητοποιώ πολύ περισσότερο τώρα παρά όταν η σπορά ήταν εν εξελίξη. Με λίγα λόγια, δεν είναι η γνώση σαν γνώση αυτή καθεαυτή που με σημάδεψε περισσότερο, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί φοιτητές σήμερα στην Ελλάδα που αποκτούν τέτοια γνώση για τη διαχείριση του χρόνου, του χώρου, αλλά και μιας πολιτιστικής εκδήλωσης. Αυτό που μέτρησε περισσότερο είναι ότι με έκανε να αντιληφθώ ορισμένα πράγματα υπό άλλο πρίσμα, υπό άλλη οπτική. Θα σας πω μόνο τούτο. Δεν έχω υπάρξει ποτέ τουρίστας σε κανέναν τόπο από τότε. Κι ας έχω ταξιδέψει αρκετά πέρα από την Καλαμάτα. Αισθάνομαι εθνογράφος ερευνητής ή τουλάχιστον προσπαθώ όπως μου έμαθα. Και αισθάνομαι τυχερός γι' αυτό. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Ανακαλώ για παράδειγμα τη συζήτηση που είχα πρόσφατα με τον ξάδελφό μου Δημήτρη, ο οποίος σπουδάζει ανθρωπολογία στην Αθήνα. Δεν θα ξεχάσω την αντίδρασή του όταν συνειδητοποίησε ότι έχω υπάρξει φοιτητής, μαθητής, όπως μου αρέσει περισσότερο να δηλώνω, της κυρίας Ερεμεντάκη. Θυμάμαι τον Δημήτρη να μου λέει: έχω διαβάσει το τάδε άρθρο της, το τάδε βιβλίο της, θα ήθελα να την γνωρίσω από κοντά, μέσω εκείνης της θεματικής είχα συνειδητοποιήσει το τάδε. Να πω την αλήθεια, και σε αυτή την περίπτωση αισθάνθηκα ιδιαίτερα τυχερός. Αλλά και πέρσι τέτοια εποχή, και καθώς συνεχίζω σπουδές στην Αθήνα, σε μεταπτυχιακό πια επίπεδο, στη Βυζαντινή Ιστορία, χρειάστηκε να εκπονήσω μια εργασία με θέμα η εικόνα του άλλου στο Βυζάντιο, η περίπτωση των Αράβων στα χρόνια της δυναστείας του Αμορίου. Διαπίστωσα ότι η καλύτερη επιλογή ήταν να ξαναδιαβάσω σε Ερεμεντάκη για την ευρύτερη έννοια του διαφορετικού άλλου, ιστορικού ή πολιτισμικού άλλου. Και όντως ήταν. Έτσι, στο εισαγωγικό σκέλος της μελέτης, ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Πορφυρογέννητο, τον Γενέσιο και τη δευτερογενή βιβλιογραφία, μεταξύ και άλλων βυζαντινολόγων καθηγητών μου ασφαλώς, εν υπάρχει και η Ερεμεντάκη.
Ξαναγυρνώντας δε ο νους μου συχνά σε άλλους βιωμένους χώρους, όπως το Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτα στην άνοιξη του 2012, επαναξιολογώ τις γνώσεις που πήρα στο χώρο της διαχείρισης με το συμπόσιο «Γεύση και Μνήμη», για παράδειγμα, που σχεδίασε και διοργάνωσε η τιμόμενη σήμερα κυρία Σερεμετάκη, αλλά και τους αυτοστοχασμούς που μου προκάλεσε. Απορούσα πάντα γιατί η ντομάτα, που ως παιδί, σύμφωνα με τα λεγόμενα της μητέρας μου και της γιαγιάς μου τη λάτρευα, σήμερα και μόνο στη θέα της γυρνάω το βλέμμα μου αλλού. Την απάντηση τη βρήκα εκείνη την άνοιξη, στο συμπόσιο «Γεύση και Μνήμη», αλλά και στην αντίστοιχη μνημειώδη εκδήλωση για τον καταστρεπτικό σεισμό στην Καλαμάτα, που είχε διοργανώσει το 1996 και τη μελετούσαμε στο μάθημα πολιτισμικής και ιστορικής διαχείρισης. Ναι, η γεύση έχει μνήμη και η μνήμη γεύση. Έτσι, μετά την εξαιρετικά άσχημη εμπειρία μου στο σεισμό του 1999, επέλεξα, συνειδητά ή ασυνείδητα, να απαρνηθώ οριστικά τη γεύση της ντομάτας, της οποίας η παρουσία ήταν ιδιαίτερα αισθητή στον ουρανίσκο μου την ώρα του εγκέλαδου. Κυρία Σερεμετάκη, για όλα αυτά, καθώς και για πολλά άλλα που θα ήταν αδύνατο να συμπεριλάβω σε μια πεντάλεπτη ομιλία, σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ από καρδιάς.